Ναι. Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Ρε με χέζετε, λέω εδώ μαλάκες, είστε μια ίσα κουφάλες. Ναι. Ελλήνες, Ελλήνες. Ναι. Όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη. Αστοδιέλωμα. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Καλό Πάσχα. 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 Γεια σας. Γεια σας. Ναι, λέγεται. Ναι, κατσαπλιάδες. Ναι, μ' ακούτε. Διάολο. Να πας. Θέλανε να με κλείσουν. Να κλείσουν το κανάλι Εξτέτα. Το σπίτι τους να κλείσει. Και όλα τους τα ζώνια. Ποιος το έκανε αυτό. Οι προδότες της Δημοκρατικής Ελλάδας. Ποιος είσαι. Εδώ. Η Μούργα. Τι θέλεις τώρα. Να πάνε στο διάολο όλοι. Ξέρετε που πήρατε. Στο διάολο. Τι έγινε, λέει. Βλάκας είστε. Εσύ τι νομίζεις ότι είσαι που γελάσα βλάκας. Εντροπή σας χρησιμοποιείτε τέτοιες φράσεις ενώπιον μικροφόνου. Την παλεύεις. Οι εσχροί, οι φασίστες, του ρε κάτι εκφορά. Τι έγινε, λέει. Του ρε κάτι εκφορά. Καλά τα λες εσύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Βέβαια. Έχεις δίκιο. Ναι. Ελλήνες, Ελλήνες. Αχ, δεν το πιστεύω. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Τις κάλτσες. Καλά είναι πολύ μα***. Αυτός είμαι και το ξέρετε. Ναι. Ελλήνες, Ελλήνες. Ναι. Γεια σας. Οχτάιντρες. Γεια σας. Τις ελπάλτσες θα βρεθούμε. Θα βρωθώ κοντά. Ποιος είναι ρε. Ναι. Γεια σας. Στο καλό. Πού πας. Τι σας ρε. Τι σας ρε. Το παρόν την Κυριακή. Έλα. Τις κάλτσες. Τις κάλτσες. Έχω κάτι άμπλητα. Έλα να το πάρεις. Όλοι μαζί. Ορίστε. Γεια σας. Γεια σου Γιώργη. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Γεια σου Γιώργη. Τις κάλτσες. Τις ελπάλτσες θα βρεθούμε. Δική μας η Μίκη. Γεια σας. Γεια σου Γιώργη, δεν την είχε, γεια. Ελπάλτσες θα βρεθούμε. Γεια σου Γιώργη. Την Κυριακή. Με την Μίκη Γιώργη. Καλό κουράγιο σε όλους. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Να κερδίζουμε, να κερδίζουμε. Αυτό θέλουμε. Μπράβο, μπράβο. Παπανδρέου. Την Κυριακή ούτε μια ψήφος να πάει χαμένη. Ούτε μια ψήφος να πάει χαμένη την Κυριακή. Κουπτώ 20%. Ναι. Ρε κερατά Μητσοτάκη, να το πω έτσι. Δεν σας άκουσα, παρακαλώ, με συγχωρείτε. Συγχωρήστε με, να με συγχωρήσει και εκείνος. Δεν θέλω να εκφράσω έτσι. Πάλι δεν ακούω. Για πείτε μου. Δύο ιδιωτικοποιήσεις έκανες και στις δυο δικοί σου άνθρωποι τα αρπάξαν. Πώς να σε πιστέψω, ρε. Έλα ρε, Δημήτρη, ζήσε. Είναι να γελάει με δάφτους κανείς, κυρίες και κύριοι. Είναι να γελάει με δάφτους. Δεν ακούγεται καλά, ρε. Γιατί. Νοσηρή κατάσταση. Λέγεται. Ναι. Να πάνε στο διάολο όλοι. Να πάνε στο διάολο, μα***α. Σας παρακαλώ. Μα***α. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ελλήνες, Ελλήνες. Ακούστε. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, με πάρα πολλούς τίτλους. Εγώ πιστεύω ότι όλες οι ομάδες έχουν πιθανότητες να διακριθούν και να πάρουν την αρχή του. Και να σου πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου, η ΑΕΚ έχει ένα μεγάλο μου τον Μπάκεβιτς. Δεν συζητώ τις τεχνικές του αρετές, άλλωστε δεν είμαι εκείνος που μπορεί να τον κρίνει σε αυτό το επίπεδο. Αλλά επειδή τον παρακολουθούμε χρόνια και ως ποδοσφαιριστή και ως τεχνικό, δεν. Έχουμε κορδέλια για να συζητάμε. Αυτό το θέμα το πετάμε στο παρελθόν. Από όπου πέρασε, άφησε αρχή του μου. Εγώ θα το πω συγγνώμη. Ζητάω συγγνώμη έτσι. Χωρίς να είναι κάτι το τέλειο, έτσι πάρα πολύ σπουδαίο. Ένας παίκτης με αρετές, ένας παίκτης με τεχνική κατάρτιση και κυρίως ένα πάρα πολύ καλό αριστερό πόδι και σε μεταβιβάσεις αλλά και σε σουτ. Από εκεί και πέρα όμως, ξέρετε, επειδή σε αυτή τη χώρα όλοι κάνουν κατά περίσταση το σεισμολόγο, τον πυροσβέστη, τον αστυνομικό και τον πρωθυπουργό, δεν θέλω να κάνω εγώ τον προπονητή. Ο προπονητής ξέρει καλύτερα από όλους μας. 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 Από όλους μας.